Συνεχίζουμε με τον κύριο Βασίλη Ταοξή, που είναι σήμερα κοντά μας, το δικηγόρο της οικογένειας της Ειρήνης. Κύριε Ταοξή, όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε κάνει μια τεράστια έρευνα, συγκεντρώνοντας πάρα πολλά οπτικά υλικά, μαρτυρίες. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο για τα όσα μέχρι τώρα έχουμε συγκεντρώσει. Και με τη δική σας βοήθεια, να δούμε τελικά αυτή την τελευταία ημέρα σε ποιους χρόνους, από ποια σημεία πέρασε και τι μπορεί να έκανε η Ειρήνη. Λάσπες, νερά, πλημμυρισμένος δύσβατος δρόμος που, όπως λένε οι ντόπιοι, αν έχει βρέξει μόνο με αγροτικό ετζί μπορείς να τον διανύσεις. Αν ο καιρός είναι καλός, με δυσκολία λένε, αλλά θα καταφέρεις να φτάσεις και με ένα συμβατικό. Σαν παιδί, εγώ δεν είχε αυτά τα νερά εδώ τόσο πολύ. Βγαίνει και γιοταχή. Εγώ πήγαινα το δικό μου. Έτσι όπως είναι. Εδώ βέβαια το βάθος δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Καλά τράπεις εσύ, μέχρι και 20 πόντους μερικά σημεία. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από τον χωματόδρομο που οδηγεί στην παραλία του Λούρου. Στο σημείο που, όπως υποστηρίζει ένας αυτόπτης μάρτυρας που εργάζεται στην περιοχή, είδε την Ειρήνη με δύο άνδρες το μεσημέρι των Θεοφανίων. Το πού ακριβώς σταμάτησε? Ακριβώς απέναντι μέσα, στην πόρτα εδώ μπροστά. Στην πόρτα μπροστά. Τι χρώμα ήταν το αυτοκίνητο? Το χρυσαφίες περίπου. Το είδατε εσείς το αυτοκίνητο της Ειρήνης? Δεν ξέρω τι μας ήταν το αυτοκίνητο, αλλά εγώ ξέρω ότι το οδηγούσε αυτός. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, λένε οι κάτοικοι, δεν είναι καθόλου απίθανο να κατάφερε να φτάσει και το αυτοκίνητο της Ειρήνης στην παραλία. Θα πήρε ευθεία αυτόν τον δρόμο για να φτάσει εδώ. Πρόκειται για μία μονάδα με αντικείμενο την αλληλεία. Η κάμερα γυρίζει και προς τα δεξιά φαίνεται η λιμνοθάλασσα του Λούρου. Εδώ που ο αυτόπτης υποστηρίζει ότι είδε την Ειρήνη το μεσημέρι της ημέρας της εξαφάνισης της. Όπως ισχυρίστηκε μιλώντας στην εκπομπή μας, έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία ότι η 44χρονη δεν ήταν μόνη. Μαζί της στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο άνδρες, ένας γκριζομάλης που οδηγούσε και ένας δεύτερος που φορούσε λευκή μπλούζα και μαύρο γυλαίκο. Τους είδα που σταμάτησαν το αυτοκίνητο και κατέβηκε μόνο η κοπέλα που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ήταν ψηλή και φορούσε μαύρο μπουφάν. Προχώρησε μόνη της προς την παραλία, περίπου 40 μέτρα μακριά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν με τρίο αναστήματος, είχε μακριά μαλλιά και τα είχε πιασμένα. Τα μαλλιά του είχαν γκριζάρει λίγο και φορούσε τζιν παντελόνι. Ο δεύτερος άνδρας φορούσε άσπρη μπλούζα και μαύρο γυλαίκο. Οι δύο άνδρες στάθηκαν για λίγο κοντά στο αυτοκίνητο. Κοιτούσαν τις εργασίες στη θάλασσα και μου έκανε εντύπωση. Σκέφτηκα, τι μπορεί να θέλουν αυτοί εδώ? Τώρα και δεύτερος μάρτυρας, ένας ψαράς, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι και εκείνος είδε την Ειρήνη με τους δύο άνδρες το μεσημέρι της εξαφάνισής της. Ήταν μπροστά δύο άνδρες και πίσω καθόταν η κοπέλα. Τους είχατε ξαναδεί στην περιοχή? Όχι, ποτέ. Σας φάνηκε περίεργο? Μας φάνηκε περίεργο γιατί αυτό το αυτοκίνητο απορούσε και το συζητάγαμε μαζί με τον Κραράκο, εδώ, το Σιγαγκαρό. Πώς ήρθε εδώ τώρα αυτό το αυτοκίνητο, μπορείς σε τέτοια κατάσταση που είναι ο δρόμος και τόσα πολλά νερά, γιατί ήταν μικρό το αυτοκίνητο. Όπως περιγράφει αποκλειστικά στην Τατιάνα Λάιβ ο ψαράς, το χρυσαφί αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες σταμάτησε λίγο πιο πίσω από το σημείο που είναι παρκαρισμένο το μαύρο τζιπ. Η Ειρήνη, όπως λέει ο μάρτυρας, κατέβηκε από την πίσω θέση του οχήματος και περπάτησε μόνη προς τα δεξιά. Έπειτα από μερικά μέτρα έφτασε σε αυτό το δέντρο και εκεί κοντοστάθηκε. Η κοπέλα ήταν μόνη της στο σύνορα σε αυτό το σημείο? Μόνη της, εκεί απέναντι, πήγε μόνη της, αντιστρέφως καθίσαν τα παιδιά εκεί, οι δύο κύριοι αυτοί, να πούμε κατεβήκαν αυτοί κάτω, λίγο ελέγξαν στον χώρο να πούμε και τα λοιπά, μετά μπήκανε, γυρίσανε και ήταν εκεί πέρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα θυμάται ο ίδιος άνθρωπος, η Ειρήνη τον κοίταξε επίμονα σαν κάτι να ήθελε να πει. Παρ' όλα αυτά, δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Κατέβηκε η κοπέλα και πήγε ακριβώς απέναντι εκεί από τα δέντρα. Μετά φύγανε από εκεί, ήρθαν εδώ και φωνάξανε. Λοιπόν, εγώ καθόμουν ακριβώς εκεί, και ήρθε η κοπέλα διά, ακριβώς από εκεί, με την κοίταγε με στα μάτια, λες και κάτι ήθελε να μου πει. Οι δύο άνδρες προχώρησαν προς την άλλη κατεύθυνση, περπάτησαν δίπλα στο σειρματόπλεγμα με τις κίτρινες σακούλες μέχρι να φτάσουν σε αυτό το γεφυράκι. Το διέσχισαν και, όπως λέει ο ψαράς, σταμάτησαν στην αρχή του μόλου, στο ίδιο σημείο που στέκεται τώρα και εκείνος παρατηρώντας τριγύρω. Φύγαν αυτοί εδώ. Τα δύο άτομα. Τα δύο άτομα με μακριά μαλλιά. Και τα δύο άτομα είχαν μακριά μαλλιά. Μακριά μαλλιά, ναι. Πήγανε εδώ στο γεφύρι, κοιτάξανε προς απέναντι ίσως γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν, δεν ξέρω γιατί απορρίσαμε κι εμείς, διότι το αυτοκίνητο ήταν μικρό και εδώ υπήρχαν νερά όπως είδατε κι εσείς. Οι τρεις τους δεν έμειναν στην παραλία για περισσότερο από 5 λεπτά. Οδηγός και συνοδηγός γύρισαν στο όχημα και εκεί συνέβη αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στους δύο μάρτυρες. Έπειτα από περίπου 3 λεπτά, ο άνδρας με τα μακριά μαλλιά φώναξε με πολύ έντονο τρόπο την κοπέλα να γυρίσει στο αυτοκίνητο. Της είπε: «Μπες μέσα, μωρή». Η κοπέλα γύρισε στο αυτοκίνητο, της τράβηξαν το κάθισμα και μπήκε πίσω, γιατί το αυτοκίνητο είχε 2 πόρτες. Μπήκαν και εκείνοι μέσα και έφυγαν. Όπως περιγράφουν και οι δύο οδηγός, ο άνθρωπος με τα μακριά μαλλιά μίλησε με πολύ έντονο τρόπο στη 44χρονη Ειρήνη, καλώντας την να επιστρέψει στο αυτοκίνητο. Εκείνη, λένε, από το δέντρο που είχε σταθεί δίπλα στη λιμνοθάλασσα, γύρισε αμέσως στο αυτοκίνητο. Μπήκε και οι τρεις τους έφυγαν. Δεν προτιμούσα αυτή έτσι, το λέω, έλα γρήγορα να πούμε και τα λοιπά. Μπήκαν μέσα και φύγανε. Πέρασαν πάλι από τον ίδιο λασπωμένο δρόμο αφού δεν υπάρχει εναλλακτικός και έκτοτε δεν εμφανίστηκαν ξανά. Έχουμε ωστόσο μία εξέλιξη, κύριε Ταοξή. Πριν από 2 ώρες, το δικηγορικό μου γραφείο, οι συνεργάτες μου και ο συνεργάτης μου, ο Κώστας Ζώης από το Αγρίνιο, καταθέσαμε μήνυση για ανθρωποκτονία από δόλο και οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει από την έρευνα την εισαγγελική, στην εισαγγελία Αγρινίου. Την παρέλαβε ο εισαγγελέας Αγρινίου και η δικογραφία έχει φύγει ξανά με εντολή, κατεπίγουσα εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας του κυρίου Πέτρου. Γεώργιος Πέτρος είναι το επώνυμό του, του κυρίου Πέτρου είναι στη Γενική. Μάλιστα. Γύρισε πίσω στην ασφάλεια Αγρινίου με κατεπίγουσα εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Mm. Αυτά είναι τα νεότερα. Mm. Δικογραφία δεν μπορέσαμε να πάρουμε, είναι στο στάδιο της προκαταρκτικής, ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα. Άρα η οικογένεια αυτή τη στιγμή ακόμα είναι στο σκοτάδι όσον αφορά στις έρευνες της αστυνομίας. Ενώ ότι όταν μια υπόθεση, να το πούμε πιο απλά έτσι, όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο της προανάκρισης που διενεργεί η αστυνομία, η οικογένεια και της Ειρήνης δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία. Δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή τι κατέθεσε ο ένας, τι είπε ο άλλος, αν οι αστυνομικοί έχουν κάποιο σημαντικό στοιχείο στα χέρια τους. Αυτή η διαδικασία είναι μυστική και πρέπει να μένει μυστική για να μπορεί η αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της. Απολύτως. Έτσι. Και είναι παράλληλη η έρευνα που διεξάγουμε εμείς οι δικηγόροι της οικογένειας σε συνεργασία με τους τεχνικούς μας συμβούλους, τους δικαστικούς αναλυτές, τον Τάσο τον Δέδε, τον Γιώργο τον Ραυτογιάννη, τον ιατροδικαστή τον κύριο Τσαντήρη και όσους άλλους εμπλέκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην υπόθεση. Γιατί έχουμε και άλλη μια πλειάδα συνεργατών οι οποίοι είναι από πίσω, δεν βγαίνουν στο προσκήνιο. Τώρα, έχει συμβεί το εξής. Η Ειρήνη έχει ήδη ταφεί. Πώς? Έχει ταφεί. Έχει γίνει ταφή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Την ιατροδικαστική διενήργησε ο κύριος Κότσης, ο ιατροδικαστής πατρών. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια δεύτερη γνώμη, κάποιος τεχνικός σύμβουλος διορισμένος από την οικογένεια. Όχι, δεν υπάρχει.
ο οποίος θα μπορούσε να παραβρεθεί και να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι όποια είναι η γνωμάτευση, το πόρισμα, όποιο είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, θα γίνει αποδεκτό από την οικογένεια. Ακούστε, γιατί η ιατροδικαστική στην ουσία θα οδηγήσει κάπου. Αν ο ιατροδικαστής πει ότι σύμφωνα με την εκτίμησή μου, ο ιατροδικαστής δεν θα πει αν είναι δολοφονία ή αυτοκτονία, τα στοιχεία όμως από την ιατροδικαστική κάπου θα οδηγήσουν. Κυρία Στεφανίδου, για να διαλύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις και κάποιους μύθους. Δεν είναι ο ιατροδικαστής που θα πει αν πρόκειται για αυτοκτονία ή για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Ο ιατροδικαστής απλώς θα περιγράψει την εξωτερική εμφάνιση του σώματος, τίποτα άλλο. Περαιτέρω, και την αιτία θανάτου. Περαιτέρω τα κρίσιμα πορίσματα για την τοξικολογική εξέταση, την τοξικολογική έρευνα, τον έλεγχο των σπλάχνων, των εντοστίων, της καρδιάς, του πνεύμονα, το κάνουν σε επιστημονικά εργαστήρια που είναι συνδεδεμένα με την ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι μια πλειάδα από γιατρούς, επιστήμονες, πανεπιστημιακούς ως επιτοπλίστων. Στην Αθήνα, ας πούμε, προείσταται ένας καθηγητής πανεπιστημίου εκεί που κάνουν την τοξικολογική εξέταση. Συνεπώς, θα υπάρξει απόλυτη συνάφεια του πορίσματος του ιατροδικαστή, της τοξικολογικής έρευνας και κυρίως και προεχόντως, γιατί μπορεί τα ιατρικά ευρήματα να παραπέμπουν, ας πούμε, σε αυτοκτονία, αλλά όλα αυτά να είναι προϊόν ενός καλογραμμένου σεναρίου ανθρωποκτονίας. Ναι. Σας υπενθυμίζω, στα εγκληματολογικά χρονικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν σπεύσει να βαφτίσουν αυτοκτονίες. Αλήθεια. Μια πλειάδα από περιστατικά. Αλήθεια. Που με την επιμονή των οικογενειών των θυμάτων, των δικηγόρων, των ερευνητών, των τηλεοπτικών σταθμών και των δημοσιογράφων έσκασαν σαν μπόμπες στην κοινωνία και βγήκαν καραμπινάτες ανθρωποκτονίες και επικολούθησαν συλλήψεις, καταδίκες. Αλήθεια. Και τιμωρίες. Αλήθεια. Έτσι. Αυτό. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Εάν η ειρήνη δεν έχει κανένα σημάδι πάλης στο κορμί της. Καταρχήν έχει. Να... Έχει στο πρόσωπο σημάδια. Ποιος πρόλαβε να πει ότι δεν υπάρχουν σημάδια. Έχει στο πρόσωπο γραμμοειδείς κακώσεις. Εάν έχει... Εγώ κάνω μια εικασία. Αν δεν έχει σημάδια πάλης η Ειρήνη στο κορμί της, αν δεν έχει κανένα σημάδι πάλης, κάτω από τα νύχια της, να έχει βρεθεί οτιδήποτε DNA, αν δεν υπάρχουν σημάδια πάλης. Υπάρχουν, λέω, δυστυχώς... Εάν δεν υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχει, αν δεν βρεθεί και στον οργανισμό της κάποιο αναισθητικό. Γιατί για να καίγεσαι και να μην αντιδράς, έτσι, πρέπει να είσαι σε μια κατάσταση αναισθησίας. Δηλαδή, πλήρως, το να έχει μια φωτιά εκεί μπροστά, να καίγεται και να είναι έτσι ξαπλωμένη, γιατί έτσι βρέθηκε με τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Ξαπλωμένη. Και... Όσο ο οργανισμ... το σώμα έχει μια αισθηκτόδη αντίδραση. Δηλαδή, υπάρχει μια φωτιά. Ακόμη και αν θες να αυτοκτονήσεις, δηλαδή, θες να πεθάνεις. Ενστικτοδός το σώμα, την ώρα που πνίγεσαι, βήχεις, βήχεις από τις αναθυμιάσεις, καίγεται το λαιμό σου, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, πεθαίνεις εκείνη την ώρα. Ακόμη και αν θες να πεθάνεις, δεν κάθεσαι έτσι, ξέρω εγώ, δεν πεθαίνεις έτσι, με τα χέρια ξαπλωμένη πίσω από το κεφάλι. Αν λοιπόν δεν βρεθεί κάποιο αισθητικό και δεν βρεθούν σημεία πάλης, μου λέει ο Τάσος μπορεί ο να Δέδες, αποδειχθεί ότι είναι αυτοκτονία. Μου λέει ο Τάσος ο Δέδες, ναι, αυτό προσπαθώ να σας πω, που είναι ένας από τους πιο έγκριτους πραγματογνώμονες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο Γιώργος Ραυτογιάννης, που είναι πρώην αξιωματικός και υπεύθυνος για βλητικά και για θέματα θανάτων. Η θέση που βρέθηκε το σώμα της Ειρήνης με τα μπιτόνια και την απόσταση που είχαν, δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του σε ένα διθέσιο αυτοκίνητο να κάνει και το ένα και να βρεθεί και στη θέση που βρέθηκε. Και να έχει κλείσει και τις πόρτες και στο διθέσιο. Δεν μπορείς, πίσω, όταν είσαι στο πίσω, διθέσιο, στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δεν μπορείς να την κλείσεις στο διθέσιο και ξαπλώνεις πίσω και ανάβεις και φωτιά.
Δεν μπορείς. Και το δε λεκανάκι, ένα λεκανάκι που βρέθηκε, βρέθηκε κάτω μπροστά στο αυτοκίνητο. Η Ειρήνη ήταν πίσω, στο πίσω κάθισμα, ξαπλωμένη. Έχει κάποια στοιχεία που προκαλούν ερωτήματα. Εγώ έχω άλλο πιο, σημαντικούς λόγους να παραθέσω. Το αν το λεκανάκι ήταν μπροστά, το αν ήταν εξαπλωμένη η Ειρήνη, το αν διθέσει το αυτοκίνητο, ενδεχομένως και να γίνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που δεν γίνεται είναι όσοι ξέρανε την Ειρήνη. Ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος, μεγάλωνε με αγάπη και λατρεία τρία παιδιά, φοιτήτρια η μεγάλη της η κόρη, τις ετοίμαζε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, δεν είχαν κανένα οικονομικό πρόβλημα και προσέξτε, ένας υπεύθυνος άνθρωπος που μεγαλώνει μόνος του τα παιδιά του. Όσοι έχετε παιδιά ξέρετε, η ζωή μας γίνεται καντήλι, γίνεται κερί αναμένο για τα παιδιά μας. Να θυσιαζόταν η Ειρήνη για τα παιδιά της, αυτοί που την ήξεραν, το δέχονται. Να αυτοχειριαστεί και να στερήσει τον μπροστάτη, τον μοναδικό από τα παιδιά της, τον οδηγό και τον δάσκαλο στη ζωή τους, δεν θα το έκανε ποτέ. Και να σας πω και κάτι, σας παρακαλώ πολύ, θυμηθείτε όσοι έχουν αυτοχειριαστεί, όσοι έχουν αυτοκτονήσει, τι κάνουνε. Ένα τελευταίο ασπασμό, μια τελευταία συνάντηση, ένα μήνυμα στους δικούς τους ανθρώπους όπου εξηγούν ποιος είναι ο λόγος που τους οδηγεί στο απονενοημένο διάβημα. Δεν τους αφήνουν στην αμφιβολία. Κύριε Ταοξή, δεν εδώ αφήνουν. Έγινε το ανάποδο. Δεν αφήνουν όλοι σημείωμα. Εδώ πήγε στο ζαχαροπλαστείο και αγόρασε ένα κουτί γλυκά για να κάνει τη γιορτή και ήταν χαρούμενη τη γιορτή του παιδιού τους που γιορτάζει την επόμενη μέρα. Δεν αφήνουν όλοι σημείωμα, αλλά αν έχεις σκοπό να φύγεις και να πας να αυτοκτονήσεις, τουλάχιστον την κόρη σου την παίρνεις μια πολύ γλυκιά αγκαλιά που δεν έχεις αφήσει στο σπίτι, τις κόρες σου. Είπα, τον τελευταίο ασπασμό. Της δίνεις ένα φιλί, έτσι, πολύ καλά, έτσι, το είπατε. Της δίνεις ένα φιλί, της φύγεις την αγκαλιά σου, διότι πας να εγκαταλείψεις τι. Πας να εγκαταλείψεις τα παιδιά σου. Το μικρό το παιδί είναι 15-16 χρονών. Θα ετοιμαστεί τώρα να δώσει πανελλήνιες. Μπαίνει στην τελευταία ευθεία. Έχει πεθάνει ο πατέρας, τόσο εύκολα εγκαταλείπεις το παιδί σου. Για έναν έρωτα. Και ειδικά η Ειρήνη που ήταν μαχήτρια, αγωνίστρια της ζωής, είχε επιφορτιστεί εδώ και μια πενταετία την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής των παιδιών της. Τα δύο τα μεγάλα παιδιά τα πήρε από εφήβους, τα μεγάλωσε, περάσανε την κρίσιμη ηλικία, την εφηβική και εβίωναν την ενηλικίωσή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το μικρό που ήταν παιδάκι μπήκε στην εφηβική ηλικία. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο με τα στοιχεία της ζωής που είχε η Ειρήνη, ένας ζωντανός άνθρωπος, ένας χαροπός άνθρωπος, μάλιστα, ένας δυνατός άνθρωπος στα καλά καθούμενα να αποφασίσει υπό αυτές τις αδιευκρίνητες συνθήκες. Με τόσες χιλιάδες ερωτηματικά, λογικά μετά ερωτηματικά, τις τεχνικά θα πούμε ερωτηματικά, περισσότερα. Ιατρικά ερωτηματικά, Κύριε Ταοξή, αστυνομικά. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα. Παρακαλώ.